Συνεχίζει αμέσως μετά. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό με τον Πάπα Φραγκίσκο πλέον να βρίσκονται στην αίθουσα του VIP του αεροδρομίου της Λέσβου. Το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης μπροστά σε μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση, μια πρωτοφανή μετακίνηση πληθυσμού μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και η επίσκεψή σας εδώ είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, η εκμετάλλευση ανθρώπων και να δοθεί η δυνατότητα μιας νόμιμης οδού για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τις αιστείες τους και ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Αλλά και μια ευκαιρία να αναδείξουμε ότι τόσο οι πολίτες των νησιών μας, όσο και στο σύνολό του ελληνικός λαός, παρά τις μεγάλες δυσκολίες του, παρά το γεγονός ότι υπέφερε άδικα από σκληρά μέτρα λιτότητας όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι άλλοι επέβαλαν, έδειξε ανθρώπινο πρόσωπο και αλληλεγγύη. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι εταίροι μας και μάλιστα στο όνομα της Χριστιανικής Ευρώπης ύψωναν τείχη και φράχτες για να εμποδίσουν ανυπεράσπιστους ανθρώπους να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό θεωρώ ότι η επίσκεψή σας είναι ιστορική και σημαντική και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία σας αυτή. Ringrazio Sua Eccellenza per l'accoglienza che ti ricordi. Prima di tutto come sono venuto per ringraziare il popolo greco per la sua generosità. La Grecia è culla di umanità. Δείχνει ότι εξακολουθεί να δίδει το παράδειγμα αυτής της ανθρωπιάς. Λοιπόν, τα πρώτα λόγια του Ποντίφικα ήταν ότι ο ελληνικός λαός έδειξε πράγματι, επιβεβαιώνοντας αυτό το οποίο είπε νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Αυτό το οποίο στη συνέχεια, όσο μπορέσαμε να ακούσουμε, ήταν ότι η δική του παρουσία εδώ είναι σε αυτό που κατά κοινή ομολογία λέγεται ότι τα τείχη δεν βοηθούν στην επίλυση ενός ζητήματος πολύ περισσότερο σε μια τέτοια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Και νομίζω σε λίγο θα έχουμε και τη δυνατότητα από τη μεταφράστηριά μας για να πάρουμε και το υπόλοιπο του λόγου του Ποντίφικα. Ευχαρίστησε ουσιαστικά, Γιάννη, τον ελληνικό λαό για τη στάση του στην προσφυγική κρίση και είναι κάτι που επεσήμανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είπε συγκεκριμένα: νιώθω περήφανος για τη στάση του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτό το θέμα, την ίδια ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ύψωναν τείχη στο όνομα, μάλιστα, όπως είπε, του χριστιανισμού. Και αυτά τα λόγια πάνω θα τα δούμε και αποτυπωμένα σε λίγο και στην κοινή διακήρυξη που θα έχουν οι τρεις ιεράρχες. Δηλαδή αυτό το μήνυμα ότι τα τείχη που ορθώνονται στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη
που όλοι θέλουμε να είναι η Ευρώπη της σύγκλησης και της ευημερίας, δεν μπορούν να δώσουν λύση στην ανθρωπιστική αυτή κρίση. Και να θυμίσουμε στο σημείο αυτό.